Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα. Ο Ζογκλέφ προσπαθεί να πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται και ο Χαλκέντερος εξωτερικά, ο οποίος και αυτός θέλει να είναι κοντά και μάλιστα θέλει να οδηγήσει την υποδρομία από τον Ζογκλέφ, ο οποίος λόγω εσωτερικής θα πάει στο κεφάλι. Ο Χαλκέντερος είναι στο ένα μήκος. Εσωτερικά είναι ο Γκάντι, ο Σερσότος, τελευταίος ο Ντόμινο Νικόλας. Ζογκλέφ στο ένα μήκος από τον Χαλκέντερο, τον Γκάντι, Σερσότος, Ντόμινο Νικόλας. Πάντα παρακολουθεί στην τελευταία θέση, ανοίγει τη διαφορά κοντά στα δύο μήκη. Ο Ζογκλέρ από τον Χαλκέντερο. Πάντα εσωτερικά καλπάζει ο Γκάντι με Σέρσοτο και πάντα τελευταίο τον Ντόμινο Νικόλα. 1100. Ζογκλέρ στο ρυθμό του. 1,5 μήκο από τον Χαλκέντερο. Εσωτερικά στα δύο μήκη είναι ο Γκάντι. Συγκαλπάζουν στην τελευταία θέση ο Ντόμινο Νικόλα με τον Σέρσοτο. Καθώ ο Ζογκλέρ εξακολουθεί να έχει το ένα μήκο τώρα από τον Χαλκέντερο που προσπαθεί τώρα να πλησιάσει. Ο Γκάντι είναι τρίτο, ο Ντόμινο Νικόλα πιο πίσω. Πάμε για τελευταίο 700 με τον Χαλκέντερο να θέλει να πιέσει από νωρί τον Ζογκλέρ. Πιο πίσω είναι ο Γκάντι και ο Ντόμινο Νικόλα 600. Ο Χαλκέντερο κάνει ήδη επίθεση και στο βηματισμό του πάει στην πρωτοπορία από τον Ζογκλέρ που είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Χαλκέντερο έχει πλεονέκτημα πλέον στα τρία μήκη από τον Ζογκλέρ πλησιάζοντα το 400. Πιο πίσω είναι ο Γκάντι και ο Ντόμινο Νικόλα στη στροφή. Ο Χαλκέντερο είναι μπροστά. Ο Ζογκλέρ είναι ο μόνο που να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Γκάντι. Ο Χαλκέντερο ανοίγει διαφορά. Είναι 4-5 μήκη από τον Ζογκλέρ. Πιο πίσω είναι ο Γκάντι και ο Ντόμινο Νικόλα. Χαλκέντερο στην πρωτοπορία. Ζογκλέρ είναι δεύτερο. Γκάντι είναι τρίτο. Ντόμινο Νικόλα είναι στην τέταρτη θέση. Χαλκέντερο είναι μπροστά 3-4 μήκη από τον Ζογκλέρ. Πιο πίσω είναι ο Γκάντι. Χαλκέντερο είναι δυνατό. Χαλκέντερο θα κερδίσει περίπατο σήμερα θα κάνει. Ζογκλέρ είναι δεύτερο. Γκάντι είναι τρίτος και ο Ντόμινο Νικόλα στην τέταρτη θέση.